Δήμος Ιθίας λοιπόν μαζί με το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, την Αντιπεριφέρεια Χίου και την Αναπτυξιακή Τρόοδος από την Κύπρο έκαναν μία πρόταση. Η πρόταση αυτή αξιολογήθηκε θετικά και χρηματοδοτείται αυτή η πρόταση μέσα από το πρόγραμμα της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος, το ίντερεκ το λεγόμενο. Αυτή λοιπόν η πρόταση περιλαμβάνει δράσεις σε κάθε μια από αυτές τις περιοχές τις οποίες ανέφερα. Εδώ στη Σιτία λοιπόν, αυτό το οποίο επιλέξαμε να αναδείξουμε είναι η οργάνωση αυτών των φεστιβάλ, δύο φεστιβάλ, ένα αυτό που γίνεται 7, 8 και 9 του Σεπτέμβρη στην παραλία της Σιτίας και θα γίνει άλλο ένα την επόμενη χρονιά, τον Ιούνιο, το οποίο θα είναι μία συνέχεια του φετινού φεστιβάλ, αλλά απλά θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στο να εμφανιστεί και να προωθηθεί η κριτική κουζίνα. Φέτος, στο τρίμερο αυτό φεστιβάλ, δίνεται βαρύτητα στην ανάδειξη, προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων του Δήμου Σιτίας και των άλλων εταίρων που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Σε αυτή την προσπάθεια συνεργαζόμαστε με τον ΟΑΣ, το ΤΕΙ Κρήτης, ο ΟΑΣ το οργανωτικό κομμάτι, νομίζω ότι η εμπειρία η οποία έχει ο ΟΑΣ μας διασφαλίζει και την επιτυχία της οργάνωσης. Το ΤΕΙ Κρήτης έχει αναλάβει την επιστημονική υποστήριξη του φεστιβάλ και όλα αυτά συντείνουν στο να αναδείξουμε την ιδιαιτερότητα την οποία έχουμε αποδεδειγμένα στο Δήμο Σιτίας όσον αφορά την παραγωγή ορισμένων προϊόντων. Τα προϊόντα λοιπόν αυτά τα οποία θέλουμε να αναδείξουμε και να προωθήσουμε είναι το λάδι, το οποίο γνωστό είναι να αποτελεί και την αυαρχίδα των τοπικών μας προϊόντων με τα τόσα πολλά βραβεία τα οποία έχει πάρει παγκοσμίως, είτε το βραβείο της Ένωσης ή άλλων ιδιωτών που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα του προϊόντος, στην εξαγωγή του προϊόντος. Το λάδι λοιπόν, το κρασί, η τσικουδιά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, pop ξύγαλο δεν υπάρχει πουθενά αλλού παρά στη περιοχή της Σιτίας, τα παραδοσιακά γλυκά τα οποία παράγονται στην επικράτεια του Δήμου Σιτίας, το μέλι το οποίο παράγεται στην περιοχή της Σιτίας, το οποίο αποδεδειγμένα επιστημονικά έχει ιδιαιτερότητες όσον αφορά τη σύνθεσή του που δεν εμφανίζεται πουθενά αλλού. Όλα αυτά λοιπόν θέλουμε να τα αναδείξουμε και εκμεταλλευόμαστε αυτή τη χρηματοδότηση την οποία πήραμε μέσω αυτού του προγράμματος. Το τρίμερο λοιπόν αυτό το οποίο θα λάβει χώρα αυτό το φεστιβάλ θα δοθεί δυνατότητα στους επισκέπτες στην πόλη μας να περιηγηθούν τα περίπτερα τα οποία θα στηθούν και στα οποία περίπτερα θα υπάρχουν εκτεθειμένα τα προϊόντα του Δήμου Σιτίας που ανέφερα, αλλά και προϊόντα από τη Χίο, προϊόντα από το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, από την Κύπρο. Θα γευτούν κάποια από αυτά τα προϊόντα, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την απόσταξη της τσικουδιάς και να γευτούν από την παραγωγή, όπως λέμε, την τοπική τσικουδιά και βέβαια θα έχουμε και διάφορα event στα οποία βοήθησε το Θέατρο Σιτίας να οργανωθούν και ο Ναυτικός Όμιλος Σιτίας, τα οποία θα συνδέσουν στην ουσία την κουλτούρα της περιοχής μας με τα προϊόντα τα οποία παράγονται. Διότι τα όποια διατροφικά πρότυπα υπάρχουν σε μια περιοχή σίγουρα παρεμβαίνουν και δημιουργούν μια ιδιαιτερότητα και στην κουλτούρα, στον ψυχισμό των κατοίκων της περιοχής, στα συναισθήματα της περιοχής, των κατοίκων της περιοχής. Όλα αυτά λοιπόν θα αναδειχθούν αυτό το τριήμερο. Πέραν αυτού θα αναδειχθεί και σε μια ημερίδα στην οποία συμμετέχουν εγνωσμένοι αξίας ομιλητές, θα αναδειχθούν αυτά τα οποία ανέφερα και θα δοθεί η δυνατότητα στους δημοσιογράφους που έχουμε καλέσει μέσω της προσπάθειας που οργάνωσε ο ΟΑΣ και οι οποίοι δημοσιογράφοι θα είναι από τη Γαλλία, από το Βέλγιο, από την Ολλανδία, από τη Ρωσία,
Από την Κίνα θα έχουμε την επίσκεψη του εμπορικού ακολούθου και από άλλες χώρες, από την Ελλάδα βέβαια θα έχουμε πάρα πολλούς δημοσιογράφους, θα έχουμε την δυνατότητα, οι επισκέπτες θα έχουν δυνατότητα οι επισκέπτες να γευτούν και κάποια φαγητά τα οποία θα παρασκευάζονται στο χώρο του φεστιβάλ από ένα σεφ που έχει ειδικευθεί πάνω σε αυτή την κριτική διατροφή και τη σύνδεσή της με το παρόν της και το μέλλον θα έλεγα αυτής της ιδιαίτερης διατροφής που δίνει μακροζωία και ευζωία σε αυτούς που διατρέφονται με τα παραδοσιακά αυτά προϊόντα. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα μέσα από όλη αυτή την οργανωτική προσπάθεια να αναδείξουμε τα προϊόντα μας, να τα συνδέσουμε με την τοπική κουλτούρα και βέβαια να προβάλλουμε τα προϊόντα και την περιοχή μας. Διότι όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι οι οποίοι θα μας επισκεφτούν θα περιηγηθούν την περιοχή, χώρους παραγωγής των προϊόντων, χώρους που έχουν τη δυνατότητα και μας να προβληθούν σαν χώροι τουριστικού προορισμού και είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο θεωρώ ότι θα αποκτήσει έγκλη, θα καθιερωθεί σαν γεγονός για την πόλη της Σιτίας και αυτός είναι και ο απότερος μας στόχος, κάθε χρόνο να γίνεται αυτό το φεστιβάλ ούτως ώστε να ανανεώνουμε κάθε χρόνο αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε, τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Να συνδέσουμε αυτά τα δύο, τα οποία έχουν τη δυνατότητα, αν συνδεθούν κατάλληλα, να δώσουν μια τεράστια αναπτυξιακή όθηση στην περιοχή, να προκαλέσουν επενδύσεις τουριστικές και να δημιουργηθούν όλες και εκείνες οι παράλληλες δραστηριότητες που θα έχουν να κάνουν με την τυποποίηση και εξαγωγή και χρήση αυτών των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων της περιοχής μας στον τουρισμό, αλλά και να συναυτούν ένα ευθέτω βέβαια χρόνο με προσπάθεια την οποία οφείλουν να καταβάλουν και η παραγωγή αυτών των προϊόντων, να συναυτούν εμπορικές συμφωνίες που θα δώσουν τη δυνατότητα εξαγωγής αυτών των προϊόντων στις χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Θεωρώ ότι μπορεί να ακούγεται βέβαια μαξιμαλιστική όλη αυτή η λογική την οποία σας ανέφερα, αλλά θεωρώ ότι έχουμε εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μας αφήνουν το περιθώριο όχι να ονειρευόμαστε, αλλά να είμαστε σίγουροι ότι με τη βοήθεια όλων των παραγωγών και την χρηματοδότηση την οποία πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίζουμε κάθε χρόνο για να κάνουμε όλη αυτή την δραστηριότητα η οποία ξεκινάει φέτος, ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στη συνέχεια. Προς όφελος της περιοχής, προς όφελος των παραγωγών, προς όφελος της Κρήτης.